Είμαστε στη Νεάπολη, η οποία μπορεί να μην είναι πια η πρωτεύουσα του νομού Λαστείου, αλλά εξακολουθεί να είναι το κέντρο της δικαιοσύνης. Εδώ ήρθε και το Ειρηνοδικείο. Όταν έφυγε από τον Άγιο Νικόλαο, βρισκόμαστε στο αρχοντικό του Γιάννη του Τζερμιά, του αγαπημένου μου φίλου, του σπουδαιότερου εξπρεσιονιστή ζωγράφου. Ηρέμησε. Μετά το θάνατο του Μάκη, του Θεοφυρακτόπουλου, οπωσδήποτε. Θέλω να κάνουμε μια μικρή κουβέντα, Γιάννη, εδώ να μου πεις για τη δικαιοσύνη που εμπλέκεται στη δουλειά σου. Εμπλέκεται εμέσως, δηλαδή με το περιφύσιο στο Εμπεδοκλή. Εγώ εκεί αποφάσισα ότι πλέον η δικαιοσύνη έχει να κάνει με τα δύο στοιχεία του Εμπεδοκλή που εμπεριέχει στη φιλοσοφία του. Το ένα είναι το νίκος, που είναι η διαμάχη, το χάος όταν δημιουργείται το νίκος, και το άλλο είναι η φιλότης, όταν επενεργούν όλα τα στοιχεία αρμονικά μαζί τους μεταξύ τους, δημιουργείται η φιλότης, ο έρωτας, η φιλία και όλα τα αγαθά τα οποία μπορεί να προέρχουν μέσα από το ανθρώπινο στοιχείο και το φυσικό στοιχείο. Εσύ ο ίδιος είχες κατά διαστήματα προβλήματα με τη δικαιοσύνη? Είχαμε κάτι αλγότες και με κάποια δικαστήρια τυχεία, τα οποία όμως δεν ήταν σημαντικά. Δηλαδή ήταν πολύ απλά θέματα, τα αντιμετώπισα με χιούμορ και πήγαν μια χαρά, δεν είχα πρόβλημα. Έχεις δηλαδή, έχεις μπει σε ειρηνοδικείο? Έχω μπει σε ειρηνοδικείο, μην ξεχνάς ότι ο παππούς μου μένα ήταν ειρηνοδίκης. Δηλαδή πρώτα ήταν δάσκαλος του Οροπεδίου Λαστείου και στην πορεία ήταν ειρηνοδίκης στο πύργο στο Τυμπάκι και στη συνέχεια στο Λασίθις. Είχα το στοιχείο της αυστηρότητας και της δικαιοσύνης, ας πούμε. Εσύ είσαι εδώ στην Νεάπολη που ξέρω ότι την αγαπάς πάρα πολύ και την πενεύεις και καλά κάνεις. Τη λατρεύεις, τη θεωρείς μια Bauhaus αρχιτεκτονικής πόλης και έχεις δίκιο. Με το θέμα του υπερτουρισμού, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Εγώ νιώθω λίγο ασφαλής στην Νεάπολη πολύ με τον υπερτουρισμό, γιατί δεν υπάρχει πολλοί, δηλαδή υπάρχουν τόσοι όσοι. Είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν αγοράσει κάποια σπίτια και μένουν εδώ, οπότε ζούμε και αρμονικά στα καφενεία. Με ένα γεια ή με καθόμαστε καμιά φορά και συζητάμε. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό το πράγμα που υπάρχει σε άλλες πόλεις της Κρήτης, όπως είναι το Ρέθυμνο, τα Χανιά, ο Άγιος Νικόλαος. Δεν το έχουμε εμείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλο να έρθει η μάζα, ας πούμε, και να απλώνεται σε μια πόλη, και άλλο να μπορείς μέσα από την ιδιαιτερότητα των σχέσεων που δημιουργούνται από επιλεγμένα στοιχεία να μπορείς να επικοινωνείς μαζί με κόσμο άλλο ο οποίος έχει καταγωγή από άλλα μέρη του κόσμου. Εσείς πείσετε κανονικά εδώ και χρόνια, δηλαδή είναι το φαινόμενο, είναι σόχο του Αγίου Νικολάου. Το έχω ζήσει με όλη την ένταση, ας πούμε, στις δεκαετίες του 80 ειδικά και του 70 με πολύ μεγάλη ένταση, ας πούμε, όπως επίσης και το φαινόμενο της Ελούντας. Εμείς όταν πηγαίναμε στην Ελούντα παίρναμε όλη τις συσκευές μας, τις οικιακές, και μεταφέραμε όλο το σπίτι στην Ελούντα και μέναμε για 3 μήνες. Δηλαδή εκείνη την εποχή έχω ζήσει, ας πούμε, να γυρίζει ο Disney την ταινία στην Ελούντα, και από τότε φυσικά έχει αλλάξει όλο το πνεύμα της Ελούντας, συν το μεγάλο ξενοδοχείο, το Ελούντα Beach, που κτίστηκε τότε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, με την ταινία αυτή που γύρισε ο Disney στην Ελούντα, ήταν όλη η Ελούντα ντυμένη από ένα σκηνικό ξύλινο, ψεύτικο δηλαδή. Ήταν μια παλιά κριτική πολιτεία, όπου εκεί ήταν και τα πρώτα κλεψίματά μου εμένα σαν ζωγράφος μετέπειτα, τεχνικών και διάφορα μπογιατίσματα, ας πούμε, που κάνανε. Γιατί ήταν μεγάλα αυτά τα στοιχεία, σαν φόρμες και σαν σύνθεση. Οπότε εγώ άρχισα και έβλεπα άλλα πράγματα. Δηλαδή μεγάλωνε η εικόνα μου. Μεγάλωνε τα πάντα όσα ήθελα να κάνω. Ήταν σαν ένα μουσείο, ας πούμε, για σένα. Ήταν για μένα ένα μουσείο. How? By keeping one step ahead of chance. Always one step ahead. Chance or the law? Go and see to your guests. Out, you hear? You better go to the church sometimes. Those are works of the devil. Out! Δρομοφυλάδες. Στον διάβολο. Αλλά πριν τα πράγματα ήταν πραγματικά πολύ ανθρώπινα, πολύ φυσικά, ένας κομμάτι που πιστεύω ακόμα. Ότι πρέπει να παραμείνει ο τόπος υγιής από πλευράς πολιτισμικών στοιχείων, δηλαδή ακόμα και το νερατζάκι της γιαγιάς που σερβίρεται να υπάρχει,
για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον πολιτισμό στην πορεία του τη μεγάλη, ας πούμε. Αν χαθούν αυτά τα στοιχεία, έχουμε χάσει. Γι' αυτό είμαι και λάτρης των μικρών καφενείων στα μικρά χωριά, όπου παραμένουν ακόμα οι μικροί μεζέδες μαζί με τη ρακή. Όλα αυτά τα στοιχεία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ανέφερε το Ελιούντα Μπίτς, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο πατέρας μου ήταν υποδιευθύντης εκεί για μια δεκαετία. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, και μεγάλωσα εκεί μέσα. Τότε δεν φανταζόμασταν ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως έγιναν. Τότε ακόμα είχαμε την εντύπωση ότι οι άνθρωποι της Ελιούντας είναι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι πουλάνε αλάτι, οι οποίοι δεν υπήρχε αυτό το μπαμ. Φαντάσου όμως ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, για παράδειγμα, εμείς πηγαίναμε για μπάνιο αφού κρατάγαμε παστίσιο οι μανάδες μας και ομελέτες και κάναμε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, κοιμόμασταν τις κουβέρτες έξω, ας πούμε. Ήταν μια αποθήκη λεγόμενη του Μαυροφόρου και ήταν λίγο τσιμεντωμένη. Και εκεί πάνω είμαστε στρωματσάδα όλοι και κάναμε το μπάνιο μας πρωί-πρωί. Αυτό τώρα πριν χτίσει το ξενοδοχείο. Πολύ πριν χτίσει το ξενοδοχείο. Μετά αγοράστηκε ο χώρος και χτίστηκε το ξενοδοχείο. Νομίζω από εκείνη την περίοδο και μετά η Ελούντα άλλαξε το χαρακτήρα της, ας πούμε. Δηλαδή, είδα τα στοιχεία όλα πώς μπορεί να αλλάξει μια πολύ μικρή πόλη, ένα ψαροχώρι, ας πούμε. Γιατί εγώ σε εκείνη την εποχή ζωγράφιζα τα καΐκια των ψαράδων. Δηλαδή, επειδή είχα το ταλέντο της ζωγραφικής, τα ψάρια ήταν άφθονα στο σπίτι μου για τον εξής λόγο. Ότι τους έφτιαχνα τα γράμματα στα καΐκια και μερικές φορές ζωγράφιζα και κανένα δελφίνι ή κανένα ψάρι στην Πλώρη και στην Πρίμνη. Και έτσι έβγαζα το μεροκάματο, δηλαδή από τους ψαράδες. Ήταν πολύ αγνά τα πράγματα και πολύ όμορφα, πολύ τρυφερά.